Θα συνδεθούμε με το Αγρίνιο, που βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Ταοξής, ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Τάσος Δέδες, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Είναι εκεί. 3,5 χιλιόμετρα είναι εκεί. Βεβαίως. Είναι εκεί και ο Αλέξανδρος. Είμαστε στον αέρα, να πούμε. Αλέξανδρε, ενημέρωσε και τον κύριο Δέδε. Βρισκόμαστε. Δεν σας ακούμε καθαρά. Βρισκόμαστε μαζί με τον πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η οικογένεια, τον δικηγόρο, τον κύριο Ταοξή, όπως επίσης και τον κύριο Κωνσταντίνο Ζώη, ο δικηγόρος από την Αθήνα που έχει αναλάβει την υπόθεση. Σήμερα βρέθηκε ο κύριος Δέδες στην ασφάλεια Αγρινίου και έκανε αυτοψία στο αυτοκίνητο, το χρυσό, το Ford Ka της Ειρήνης. Θέλετε να μας πείτε εσείς από την αυτοψία που κάνατε τι στοιχεία ίσως έχουμε? Εγώ έλεξα το αυτοκίνητο παρουσία των διορισμένων πραγματογνωμόνων που όρισε η προανακριτική αρχή, ενός επιπυραγού και ενός χημικού, και παρουσία βέβαια της προανακριτικής αρχής. Συγκέντρωσα το υλικό το οποίο ήθελα. Έχω βγάλει τα αντίστοιχα βίντεο και τις φωτογραφίες και από εκεί και πέρα τα ευρήματά μου, όπως γνωρίζετε, είναι προανάκριση, δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα στον αέρα. Έχω ενημερώσει τους νομικούς παραστάτες της οικογένειας, τον κύριο Ζώη και τον κύριο Ταοξή, για τα ευρήματα τα οποία είχα και από εκεί και πέρα αναμένω τα στοιχεία τα οποία θα βγουν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων σχετικά με τα καύσιμα, τη σύστασή τους και κάποια άλλα θέματα τεχνικά. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν με βάση τα ευρήματα τα δικά μου και θα καταλήξω στο δικό μου πόρισμα, θα συντάξω μία έκθεση και θα την παραδώσω στους εντολείς μου. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η υπόθεση έχει πάρα πολλά σημαντικά ευρήματα τα οποία έχω καταγράψει και τα έχω σημειώσει και βέβαια έκανα στην πορεία και μία επίσκεψη στον τόπο που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι η απόσταση του χωματόδρομου είναι γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα και για να την καλύψεις αυτή με ένα συμβατικό αυτοκίνητο θέλεις γύρω στα 15 λεπτά. Κατά συνέπεια, και είναι κακοτράχαλος ο δρόμος, ουσιαστικά κακοτράχαλος. Είναι πολύ δύσκολο να πάει αυτοκίνητο εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα διερευνηθεί και θα διερευνηθούν και οι εναλλακτικές διαδρομές που μπορεί ένα αυτοκίνητο να πάει. Θα γίνει ένα συγκερασμός των χρόνων από τους οποίους προκύπτει ότι πέρασε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από συγκεκριμένο σημείο και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν υπάρχει διαφορά χρόνου με τον χρόνο τον οποίο έχω βρει εγώ περίπου που το αυτοκίνητο αυτό σταμάτησε να λειτουργεί και πήρε φωτιά. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω ποιος είναι ο χρόνος, απλά τον έχω ταυτοποιήσει. Έχω ενημερώσει βέβαια και την προανακριτική αρχή και τους παριστάμενους δικηγόρους. Αυτά προς συγγνώμη, το πώς μένα, κύριε Δέδε, κύριε Δέδε, με ποια μέθοδο μπορείτε να ταυτοποιήσετε πότε σταμάτησε η μηχανή του αυτοκινήτου? Γιατί το λέω, ρωτώ, έχοντας αυτή την απορία. Δεν γνωρίζαμε πόση βενζίνη έχει το αυτοκίνητο. Ξέραμε ότι η Ειρήνη έβαλε, νομίζω, 20 ευρώ ή 30. 30 ευρώ βενζίνη έβαλε στο αυτοκίνητο όταν το παρέλαβε από το Αγρίνιο. Αυτό από την μαρτυρία και την απόδειξη που κόπηκε στο βενζινάδικο. Δεν γνωρίζουμε όμως στη συνέχεια για πόση ώρα έμεινε ανοιχτή και πόση ώρα χρειάστηκε. Εσείς πώς το έχετε ανακαλύψει, με ποια μέθοδο? Υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα από τα οποία μπορείς να διαπιστώσεις την ώρα. Εγώ απλά ένα σας λέω ότι δεν έπεται ότι όταν η μηχανή λειτουργεί, λειτουργούν και τα όργανα. Υπάρχουν κάποια όργανα τα οποία μπορεί να είναι και ένα ρολόι, το οποίο τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει εθάλη μέσα ή κάψιμο να έχει σταματήσει το ρολόι και η μηχανή να δουλεύει. Δεν έχει καμιά σχέση η μηχανή με το ρολόι το οποίο δουλεύει. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν στοιχεία από τα οποία μπορείς να διαπιστώσεις περίπου την ώρα κατά την οποία έγινε η έκκληση της πυρκαγιάς και όχι πότε σταμάτησε το αυτοκίνητο να δουλεύει. Αν μου επιτρέπετε, το ρολόι μέσα στο αυτοκίνητο σε ποια ώρα έχει σταματήσει? Δεν μπορώ να σας πω. Εγώ απλά σας λέω ότι έχω ενημερώσει τους δικηγόρους
Δεν μπορώ να σας πω, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η προανάκριση είναι μυστική. Αυτά που σας είπα είναι γενικά θέματα. Και βέβαια σας είπα και την, εκεί που πήγα, δηλαδή στο χώρο που βρέθηκε το αυτοκίνητο, που μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα ευρήματα και τα να ρωτήσω ώρες κάτι αυτά, άλλο. Ωραία, δεν θέλετε, γιατί δεν είναι στη διαδικασία της προανάκρισης. Το σεβόμαστε απόλυτα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει μέθοδος που από το καύσιμο που έχει βρεθεί, τα υπολείμματα του καυσίμου, ή κάποιο άλλο στοιχείο μπορεί να βρεθεί η ώρα που μπήκε η φωτιά? Να σας πω, αυτό το οποίο μπορεί να βρεθεί είναι αν γνωρίζεις την ποσότητα που έχει το καύσιμο, γνωρίζεις με βάση τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου πόσο καύσιμο καίει στο ρελαντί το αυτοκίνητο. Και κατά συνέπεια, εάν γνωρίζεις το καύσιμο, ξέρεις σε πόσες ώρες μπορεί να σταματήσει ο κινητήρας μετά από την κατανάλωση όλη του καυσίμου. Όχι, δεν ρωτώ αυτό. Όσον αφορά τους χώρους. Δεν ρωτώ αυτό. Ρωτώ αν υπάρχει κάποια μέθοδος από την εξέταση του καμένου αυτοκινήτου που μπορείτε να ξέρετε πότε μπήκε αυτή η φωτιά, μέσα, τι ώρα. Αν υπάρχει τέτοια μέθοδος, αν υπάρχει τρόπος. Όχι μόνο από συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι τα ρολόγια, εάν δουλεύουν τα ρολόγια και καταγράφουν τις ώρες, τι ώρα ήτανε, τι ώρα φαίνεται ότι σταμάτησε το ρολόι, και από εκεί μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα και να πεις ότι αν το ρολόι, που το 99% όλα τα ρολόγια, επειδή είναι ηλεκτρονικά, δουλεύουν κανονικά και δεν έχουν απόκληση. Έχουν απόκληση πολλές φορές ανάλογα με πολλοί δεν το γυρνάνε στη θερινή ώρα. Δηλαδή εγώ πολλές φορές έχω απόκληση. Ναι. Δηλαδή έχω την παλιά ώρα, μία ώρα διαφορά. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μπορεί, να κάνει μπορεί, συνήθως... Μπορεί, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μπορεί αυτό να συμβαίνει. Μπορεί αυτό να συμβαίνει. Πάντως συγκεκριμένο έβριμα όσον αφορά την ώρα ρωτήσω λίγο όσον αφορά το κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Φαίνεται να έχει περάσει από πολύ λάσπη, φαίνεται να έχει δηλαδή διανύσει χωματόδρομο που έχει αφήσει από κάτω τέτοιου είδους στοιχεία. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Στεφανίδου, να μην σας απαντήσω μη σε αυτό ταλαιπωρώ, το θέμα. Αν δεν θέλετε απλά, να απαντήσετε. Απλά να έχουν ταυτοποιηθεί όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δίνω τον κύριο Ταούση. Το καταλαβαίνω. Τατιάνα, έχουμε κοντά μας και τους δικηγόρους της οικογένειας. Έχουμε αρχικά τον κύριο Κωνσταντίνο Ζώη. Καλησπέρα, κυρία Στεφανίδου. Καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα λοιπόν ήταν η πρώτη μέρα που η υπεράσπιση και η τεχνική σύμβουλη ήρθαν σε επαφή με κάποια πρώτα πιστήρια της υπόθεσης, με κάποια πρώτα στοιχεία. Κάνατε μια αυτοψία, είδατε από κοντά το αυτοκίνητο. Μέχρι τώρα το είχαν ερευνήσει μόνο οι εμπειρογνώμονες της ελληνικής αστυνομίας και οι διορισμένοι από την τεχνική σύμβουλη, από την πυροσβεστική και την αστυνομία. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε, αν πιστεύετε από αυτά που είδατε, ότι θα έχετε να εισφέρετε κάτι νέο στην υπόθεση, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη μέχρι τώρα διαπιστωθεί από τα όσα εμείς τα μέσα γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, όπως προαναφέρατε και εσείς, σήμερα άρχισε να υλοποιείται η διαδικασία του άρθρου 207 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ήρθαν στην πόλη του Αγρινίου ο κύριος Δέδες, ο τεχνικός σύμβουλος, μαζί με κλιμάκιο. Συγκέντρωσε κάποια στοιχεία, προέβησε αυτοψία, έλαβε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Από εκεί και πέρα, εμείς παρόντες σε αυτήν την διαδικασία, το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι πλήστα όσα στοιχεία αρχίζουν σιγά σιγά να οδηγούν στην βεβαιότητα, όχι στην σκέψη ότι πρόκειται περί δόλειας πράξεως, περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Άρα λέτε ότι εσείς από το γεγονός ποιο γεγονός αρχισγενωμένης, εσείς τι στοιχείο έχετε? Αρχισγενωμένης από το γεγονός ότι υπάρχει μια μαρτυρική κατάθεση που αναφέρει ότι σταμάτησε σε κάποιο βενζινάδικο, προμηθεύτηκε πετρέλαιο, πράγμα, έδωσε τα κλειδιά για να γίνει αυτή η διαδικασία, την στιγμή κατά την οποία υπάρχει ειδικό κομβίο για να ανοίγει το πόρτ μπαγκάζ, ο χώρος αποσκευών του αυτοκινήτου, αυτομάτως χωρίς να χρειαστεί να δοθούν τα κλειδιά. Αυτό και μόνο γεννά και ερωτηματικά ως προς το ποιος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου την συγκεκριμένη στιγμή και ως προς το αν ήταν η Ειρήνη. Α, καταλαβαίνω τι λέτε. Η μαρτυρία αυτή, η οποία έχει καταγραφεί από την εκπομπή μας και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου έχει δώσει, όπως μας πληροφόρησε, ήδη κατάθεση στις αρχές,
Όπως μας είπε, δεν αναγνώρισε ποιος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Δεν ναι, μπορεί πάρα να αναγνωρίσει. Πολύ προσεκτικός ο άνθρωπος ήταν στην κατάστασή του. Ήταν προσεκτικός πολύ και μάλιστα είπε ότι και στο βίντεο που έχει κατασχεθεί από την αστυνομία, επειδή ο οδηγός ή ο οδηγός είναι με την πλάτη, δεν φαίνεται ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Αυτό μόνο που φαίνεται είναι ότι πιστοποιείται, σύμφωνα με τη μαρτυρία πάντα, έτσι, δεν έχω δει το βίντεο, πιστοποιείται ότι είναι το αυτοκίνητο της συγχωρεμένης της Ειρήνης, γιατί φαίνεται πινακίδα. Και από την πινακίδα φαίνεται ότι είναι αυτό το αυτοκίνητο, έτσι. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, ζητήθηκε από τον την οδηγό να γεμίσει ένα 20-λίτρο μπιτόνι με πετρέλαιο, χωρίς ο ή ο οδηγός να βγουν από το αυτοκίνητο. Τώρα εσείς λέτε ότι επειδή ακούστηκε ότι δόθηκε το κλειδί, δεν ξέρω αν Βέβαια. Αυτό έχει κατατεθεί, προσέξτε, γιατί θέλω και εγώ να είμαι προσεκτική. Δεν θυμάμαι αν στη μαρτυρία που εμείς καταγράψαμε μιλάει για κλειδί, αν δόθηκε κλειδί ή δεν δόθηκε. Το λέει, το έλεγε λέει ο άνθρωπος. Λέει ότι δόθηκε κλειδί. Ένα συγγνώμη που επεμβαίνω. Ναι. Μάλιστα. Ναι, το αναφέρει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του πρατηρίου. Το αναφέρει. Ότι δόθηκε το κλειδί για να ανοίξει το Port Bagaz. Ενώ εσείς μας λέτε. Μου έδωσε τα κλειδιά, άνοιξε το Port Bagaz. Αυτό είπε. Ακριβώς. Ενώ εσείς μας λέτε ότι αυτό το αυτοκίνητο μέσα έχει. Ανοίγει το Port Bagaz από μέσα, δεν χρειάζεται κλειδί. Έχει ειδικό πλήκτρο που ανοίγει το Port Bagaz από μέσα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν του γεγονότος, επειδή αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη μαρτυρία που είναι πάρα πολύ σημαντική, κατά την άποψή μου, ίσως να ήταν και η μέθοδος, να ήταν ας πούμε το δόλωμα της η αφορμή της πρόσκλησης της ειρήνης σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, ότι ξέρεις μπορείτε να μου φέρετε καύσιμα γιατί έχει μείνει το αυτοκίνητό μου. Πιθανόν να ήταν κάποιο γνώριμο πρόσωπο. Ναι, θα μπορούσε και αυτό. Θα πρέπει αυτό το πρόσωπο να έχει αυτοκίνητο που να είναι ντίζελ. Να χρησιμοποιεί πετρέλαιο, γιατί υπάρχει μαρτυρία του Βενζινά που μιλά για πετρέλαιο, έτσι, για πετρέλαιο κίνησης. Το αυτοκίνητο αυτό ήρεμη, το είχε 3 χρόνια, οπότε φαντάζομαι ότι θα γνώριζε ότι υπάρχει κουμπί μέσα στο αυτοκίνητό της που να ανοίγει το Port Bagaz, έτσι, αν το έχεις ένα αυτοκίνητο 3 χρόνια είναι λογικό να το γνωρίζεις καλά. Ναι, βεβαίως. Είναι σημαντικό. Αλλά ακόμη και αν ήταν η Ειρήνη, αυτό που μας λέει ο κύριος Ζώης τώρα, είναι ότι μπορεί να ήταν η Ειρήνη και να αντιζητήθηκε από τρίτο πρόσωπο να προσκομίσει αυτό το μπιτόνι με το πετρέλαιο. Τι άλλο. Τι θέλετε, μιλήστε, γιατί έχετε άποψη σε αυτά, έχετε γνώση. Πείτε το. Μικρόφωνο δεν έχετε. Δεν έχετε μικρόφωνο. Πείτε το. Προηγουμένως υπόθηκε ότι είχε πάει και είχε βάλει βενζίνη. Ναι. Γιατί δεν προτίμησε να βάλει πετρέλαιο από εκείνο το βενζινάδικο και πήγε κάπου αλλού. Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση και αυτή. Αν είχε βέβαια το μπιτόνι ήδη μέσα, αν δεν το πήρε από το σπίτι της το μπιτόνι, από την αποθήκη του σπιτιού της, γιατί δεν το γνωρίζουμε και αυτό. Αν το είχε, ναι. Είναι πολλά. Ναι. Δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε αυτό το μπιτόνι στο Port Bagaz. Αν υπήρχε από πριν ή βρέθηκε αφού πέρασε από το σπίτι της. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, αλλά είναι σωστή και η παρατήρησή σας. Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Ταοξής να... Α. Ένα λεπτό πριν του δώσω έχει το λόγο. Έχει να μας αποκαλύψει, Τατιάνα, αρκετά πράγματα ο κύριος Ταοξής. Ωραία. Πριν του δώσω το λόγο, κύριε Ταοξή, καλησπέρα και από εμάς. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε ένα βίντεο από την αυτοψία σας με εικόνες που καταγράφηκαν από το πρώτο θέμα. Το χρυσαφή αυτοκίνητο της Ειρήνης βρίσκεται εδώ και 2 εβδομάδες σε ειδικό χώρο στα υπόγεια του αστυνομικού Μεγάρου Αγρινίου. Ο Αναστάσιος Δέδες, ο πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια της 44χρονης, το εξετάζει εξονυχιστικά. Ελέγχει κάθε σπιθαμή του προκειμένου να βρει κάποιο στοιχείο που θα του δώσει απαντήσεις στα αμέτρητα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Νωρίς το πρωί έφτασε εδώ στην ασφάλεια του Αγρινίου ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Ταοκτσής, μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους για να εξετάσουν το αυτοκίνητο της άτυχης 44χρονης. Έχω έρθει επικεφαλής πολυμελούς ομάδας. Έχει έρθει ο πραγματογνώμονας ο Τάσος Δέδες και συνεργάτης μου από το δικηγορικό μου γραφείο. Η πρώτη μας στάση θα είναι επίσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο που είναι πίσω μας για να κάνουμε αυτοψία το αυτοκίνητο, το κίτρινο Ford Ka της άτυχης Ειρήνης.
Θα μελετήσει και θα συλλέξει στοιχεία ο πραγματογνώμονας. Θα υπάρξει πλούσιο φωτογραφικό υλικό για να το αναλύσει, να το επεξεργαστεί στο εργαστήριό του. Ανοίγει το πορμπαγκάζ και κοιτάει προσεκτικά με τον ειδικό φακό του. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Φαίνεται ότι τα πατάκια εδώ δεν έχουν καθόλου επηρεαστεί από τη φωτιά, περίεργο. Και είναι και πλαστικά. Δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου τα πατάκια από τη φωτιά. Ανοίγει και το καπό. Βγάζει φωτογραφίες που θα τον βοηθήσουν να μελετήσει καλύτερα τα ευρήματά του. Προσπαθεί να δει αν υπάρχει κάτι που θα τον οδηγήσει σε συμπεράσματα όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ειρήνη έχασε τη ζωή της μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο που έχει μπροστά του. Ελέγχει ένα-ένα τα καθίσματα. Μου είπες ότι είναι για το τιμόνι που ρυθμίζει. Επειδή και το ρεπό μου είναι έτσι, τόξε το άφησε. Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο κύριος Δέδε, συνέλεξε τα στοιχεία από το χρυσαφή Ford Ka της Ειρήνης Λαγούδη, τα οποία θα συνεκτιμηθούν για να βγει το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Όπως επισήμανε, ο κύριος Δέδε έχει βρει σημαντικά στοιχεία και ευρήματα που πρέπει να αξιολογηθούν και πιστεύει ότι θα βοηθήσουν το έργο της προανάκρισης. Για να ακούσουμε τον κύριο Ταξί τώρα. Πιστεύω ότι σήμερα στην κυριολεξία ο Δέδες άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Δηλαδή? Αρχίζει και συμπληρώνεται το παζλ που οδηγεί αναντήρητα και αναντίλεκτα στην εκδοχή της ανθρωποκτονίας. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι κατά την αυτοψία του αυτοκίνητου φαίνονται τα εξής. Το αυτοκίνητο εξωτερικά είναι άθικτο, εντελώς αμετάβλητο, και αν το πλύνουνε θα φαίνεται ολοκένουργιο και ατρακάριστο και καθόλου επηρεασμένο από τη φωτιά. Ανοίγοντας τις μπροστινές πόρτες του αυτοκινήτου βγαίνει μια έντονη οσμή από καμένο υλικό που πραγματικά σφίγγεται η καρδιά σου, γιατί σκέφτεσαι ότι εδώ μέσα μαρτύρησε μια νέα γυναίκα. Το αυτοκίνητο έχει καεί τόπους τόπους. Στα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού και ένα πολύ μικρό μέρος από το ταμπλό, επίσης ένα πολύ μικρό μέρος στο πίσω κάθισμα. Τα πατάκια που είναι στο μπροστινό μέρος, στα πόδια του οδηγού και του συνοδηγού, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι άδειασε ένα μπετόνι με 20 λίτρα πετρέλαιο, είναι άθικτα, άκαυστα και δεν φαίνεται ότι έχει πυρποληθεί το συγκεκριμένο όχημα. Το ταμπλό επίσης. Τα όργανα είναι σε άριστη κατάσταση. Το ρολόι είναι σταματημένο στην ακριβή ώρα 8 παρά 20. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα για τους πραγματογνώμονες, για τους ερευνητές, για τον ιατροδικαστή, για τον κύριο Δέδε και για τους προανακριτές. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το ρολόι. Υπάρχει ένα άλλο εξίσου σημαντικό έως πάρα είναι πολύ σημαντικό. Το ρολόι είναι ηλεκτρονικό, κύριε Ταξί. Είναι ηλεκτρονικό. Συνδέεται με το εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Το αυτοκινήτου. 8 παρά 20 το βράδυ ή το πρωί. Δηλαδή... Το βράδυ. 8 παρά 20. 19 και 40 δηλαδή γράφει. Επίσης, το ρολόι. Ακριβώς. Ναι, επίσης κάτι ακόμα. Στο πίσω κάθισμα, στην πίσω εταζέρα, πίσω από την πλάτη των οπισθίων καθισμάτων, βρήκαμε ένα φυτίλι, μια χειροτεχνική κατασκευή, ένα μεγάλο κομμάτι μπαμπάκι.
βουτυγμένο στο πετρέλαιο, το οποίο μυρίζει ακόμα τόσες μέρες μετά, δεμένο σε ένα καλώδιο που το έχουν αποξυλώσει από το Port Pagaz, και αυτό μόνο μία λειτουργία θα μπορούσε να επιτελέσει. Αν έφτανε η φωτιά στο πίσω κάθισμα, αυτό θα λειτουργούσε σαν φυτίλι για να εξαπλωθεί η φωτιά στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου και στο πορπαγκάζ και να κατακάψει το αυτοκίνητο. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Αυτό δεν πήρε φωτιά, τεράστιο, δεν έφτασε η φωτιά στο πίσω μέρος του. Αυτό είναι τεράστιο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σε καμία περίπτωση, κυρία Στεφανίδου, δεν δείχνει αυτοκτονία. Δείχνει άλλα πράγματα. Δείχνει ξεκαθάρισμα, δείχνει πληρωμένο συμβόλαιο, δείχνει δολοφονία εν ψυχρού. Αυτό είναι πολύ, κύριε Τάουξη, πολύ σημαντικό στοιχείο. Να επαναλάβω για όσους δεν κατάλαβαν ή δεν άκουσαν. Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα, λέτε, ένα αυτοσχέδιο φυτίλι. Από το κάθισμα, στην πίσω εταζέρα, στην πίσω εταζέρα, δεμένο ένα μεγάλο μπαμπάκι, βουτυγμένο στο πετρέλαιο, δεμένο σε ένα καλώδιο που το είχαν τραβήξει, το είχαν ξυλώσει από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Αυτό το μπαμπάκι με το καλώδιο που υπήρχε δεν μπορούσε να το πάρει, να το βουτήξει μπροστά, ας πούμε, στο πετρέλαιο ή κάπου αλλού. Ήτανε η άκρη του καλωδίου έφτανε ίσα ίσα μέχρι την πίσω εταζέρα. Αυτό θα λειτουργούσε μόνο ως μοχλός μετάδοσης της φωτιάς στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στο Port Pagaz και στην πίσω εταζέρα και στο πίσω κάθισμα. Όταν λέμε πίσω εταζέρα, εννοούμε πίσω από το πίσω κάθισμα, έτσι. Από το προσκέφαλο, πίσω από το προσκέφαλο των οπισθίων. Είναι το σημείο το οποίο στην ουσία εφάπτεται στο τζάμι. Στο πίσω τζάμι, ναι. Αυτό είναι ένα απροκάλυπτο στοιχείο. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο έβριμα. Ότι αυτός ο οποίος ήθελε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο, όποιος και αν ήταν αυτός, εγώ θα αφήσω ανοιχτό και το ενδεχόμενο να ήταν η Ειρήνη. Θα το αφήσω ανοιχτό. Εγώ καταλαβαίνω εσείς ως υπεράσπιση. Αφήστε και όλα τα ενδεχόμενα. Εκπροσωπώντας την οικογένεια, λέτε ότι το έκανε τρίτο πρόσωπο. Εγώ όμως θα πω ότι είναι βέβαιο ότι αυτός ο οποίος έβαλε τη φωτιά ήθελε να είναι σίγουρος ότι ό,τι και θα συμβεί θα καεί το πίσω μέρος που καθόταν και το πίσω μέρος που καθόταν η Ειρήνη. Ότι θα καεί και αυτό. Ότι θα καεί δηλαδή και η Ειρήνη. Αυτό ως στοιχείο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν γνωρίζω εάν μία γυναίκα κιόλας, προσέξτε, διότι εδώ έχουμε και ένα ολόκληρο σύστημα, έχει σαν να έχει μεταβληθεί το αυτοκίνητο, κύριε Ταξί, σε μία βόμβα. Δηλαδή κάποιος έβαλε μπροστά τη φωτιά, έκοψε το καλώδιο από μπροστά, κάποιος λέτε, ήθελε, έβαλε βαμβάκι μέχρι πίσω να βάλει στο καλώδιο. Βόμβα. Εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο σχέδιο που σαν κάποιος να αποφάσισε και να ήθελε να είναι σίγουρος ότι θα καούν τα πάντα. Αλήθεια. Εάν κάποιος επιθυμεί να αυτοκτονήσει, θέλει να είναι βέβαιος ότι θα καεί και ο ίδιος μέχρι πίσω. Να σας πω και κάτι άλλο. Αν κάποιος θέλει να καεί μόνος του, φέρνει ένα σύρμα, ένα καλώδιο, ένα σπάγκο, κάτι. Αυτό δείχνει ότι αυτός που έδεσε τον μπαμπάκι και προσπάθησε να το λειτουργήσει σαν φυτίλι, φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή ήρθε σε επαφή με το αυτοκίνητο, τράβηξε με το χέρι του και ξύλωσε ένα καλώδιο από τα ηχητικά του αυτοκίνητου, από το πίσω μέρος, από το Port Pagaz, και στην άκρη του που έφτασε μέχρι την εταζέρα έδεσε το μπαμπάκι για να λειτουργήσει σαν φυτίλι, σαν στουπί, σαν μπουρλότο. Κύριε Αλλά η φωτιά δεν έφτασε ποτέ στο πίσω μέρος. Θέλω κι άλλο ένα ερώτημα να θέσω. Έτσι προς επεξεργασία. Αν η Ειρήνη είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει και αν η Ειρήνη είχε πάρει τον πιτόνι από την αποθήκη του σπιτιού της, το είχε γεμίσει πετρέλαιο για να πάει να δώσει τέλος στη ζωή της, χρειάστηκε να κόψει το καλώδιο την τελευταία στιγμή και να το κάνει όλο αυτό το σχέδιο? Αυτό δεν μπορούσε από την εγώ. Αποθήκη να πάρει και ένα καλώδιο ή να τα σκεφτεί
μια γυναίκα η οποία τόσο πολύ έχει μελετήσει για το πώς θα κάνει το αυτοκίνητό της ορολογιακή βόμβα. Σε εισαγωγικά. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα και επειδή άκουσα πριν στην προηγούμενη σύνδεση τον κύριο που έχετε στο πάνελ, ναι. Όχι, τον κύριο που έχετε στο πάνελ που είπε γιατί πήρε το πετρέλαιο το συγκεκριμένο κλπ. Ναι. Δεν αρκούσε για να κάνει μπουρλότο το αυτοκίνητο ένα λίτρο βενζίνη. Να γίνει στιγμιαία έκρηξη και ακαριέως θάνατος. Ναι. Χρειαζόντουσαν 20 λίτρα πετρελαίου κίνησης. Το οποίο είναι βραδύκαυστο και το οποίο δεν παίρνει τόσο εύκολα φωτιά. Και πού είναι τα υπόλοιπα λίτρα του πετρελαίου. Γιατί τα πατάκια του αυτοκίνητου ήταν εντελώς άθικτα, άκαυστα. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά. Ποιος θα απαντήσει σε αυτά. Μάλιστα. Σας είπε πριν ο κύριος Ζωής, ο κύριος Δέδες για το κουμπί του αυτοκίνητου που από μέσα με το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγει το πορτμπαγκάζ. Ποιο κλειδί. Το δρομολόγιο που υποτίθεται ότι ακολούθησε. Μα εμείς ανακαλύψαμε με έναν άλλο δρόμο, πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο και σε πολύ μικρότερη απόσταση και μικρότερο χρόνο για να τον διανύσεις από το χωριό την κατοχή. Γιατί να κάνει όλη αυτή την τεράστια βόλτα. Τα αυτοκίνητα που πήγαμε κάτι τζιπ, τετρακίνητα σπάσανε στην κυριολεξία για να πάμε στο συγκεκριμένο χώρο. Και ο χώρος εκείνος στον οποίο βρέθηκε το αυτοκίνητο είναι τόπος που κάποιος πάει για να κάνει κάτι και να το αποκρύψει. Ο αυτόχειρας γιατί να κάνει αυτό το πράγμα, αυτή τη διαδρομή γιατί να την κάνει. Γιατί να πάει να κρύψει το αυτοκίνητο ανάμεσα από τις ελιές για να μην μπορούν να το βρούνε. Για 24 ώρες τουλάχιστον. Ναι, εκεί υπάρχει μια απάντηση ότι αν αυτό το μέρος, λένε κάποιοι, σήμαινε κάτι για την ίδια, εκεί όχι, μπορεί αυτό, να συναντιόταν με κάποιον και να σήμαινε με, κάτι αυτό για την το ίδια. Μέρος, αυτό το μέρος δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα για κανέναν. Το μέρος όπου προσέρχονται κολυμβητές, λουόμενοι και οικογένειες είναι 3,5-4-5 χιλιόμετρα μακριά από τον συγκεκριμένο χώρο που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Ο χώρος που είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ακανότα ενοικιαζόμενα, οι ταβέρνες, η ψησταριά που προσέρχεται κόσμος το καλοκαίρι, είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Εκεί που σταματάει ο άσφαλτος. Από εκεί και πέρα αρχίζει δρόμος κακοτράχαλος, ιδιοκατασκευές με τσιμέντα, κατασκευασμένα τεχνητά ποταμάκια για να διοχετεύεται το νερό μέσα στη θάλασσα, μέσα στη λίμνη. Ναι. Ποιος κάνει τέτοια δύσβατη διαδρομή με ένα αμάξι πολύ χαμηλό, πολύ μικρού κυβισμού με κίνδυνο να παραμείνει μέσα στη λάσπη, μέσα στις λακκούβες, μέσα σε μια κακοτράχαλη μορφολογία του εδάφους. Κύριε Ταοξή, θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάποιος ο οποίος έχει δώσει τέλος στη ζωή του θέλει ένα απόμερο σημείο και δεν πάει εκεί που πάνε οι λουόμενοι και ο κόσμος πάει σε ένα απόμερο. Μα δεν υπήρχαν οι λουόμενοι. Ακούστε, δεν υπάρχουν λουόμενοι αυτή την εποχή. Δεν υπάρχουν λουόμενοι αυτή την εποχή, δεν υπάρχουν καθόλου. Λέτε ότι ήταν άδεια η παραλία όμως. Είναι ερημική, βέβαια. Η παραλία όλη είναι ερημική. Για 15 χιλιόμετρα. Περπατούσαν, έτρεχαν τα αυτοκίνητα σε άδεια, σε έρημη παραλία, σε έρημη περιοχή. Άρα λέτε ότι αν ήθελε να αυτοκτονήσει δεν είχε λόγο να πάει στην ερημική τοποθεσία. Μπορούσε να το κάνει 15 χιλιόμετρα πριν. Εκ του ασφαλούς να βρει ένα μέρος να το κάνει. Μάλιστα. Εκεί έπρεπε να βάζει στοίχημα με τις αντοχές του αυτοκινήτου για το αν θα φτάσει το αυτοκίνητο εκεί στο συγκεκριμένο χώρο, στη συγκεκριμένη παραλία, στο συγκεκριμένο ηλιοστάσιο. Πάντως, κύριε, τι είπατε, εκτός και αν είχε υποστήριξη τετρακίνητου, έχουμε ένα σχόλιο εδώ από το κοινό, αν την υποστήριζε. Εκτός αν είχε. Έχουμε ένα σχόλιο από το κοινό μας, θα μπορούσε να φτάσει ως εκεί, αν είχε την υποστήριξη τετρακίνητου αυτοκινήτου. Αυτό έχουμε ένα σχόλιο από το κοινό. Για όνομα του Θεού, το Ford Ka είναι ένα αμαξάκι που απέχει το πολύ 20 πόντους από το έδαφος. Το αντίθετο λέει, αν υπήρχε τετρακίνητο αυτοκίνητο μαζί της για υποστήριξη. Αν υπήρχε τετρακίνηση και μεγάλο τζιπ, ναι, μπορούσε. Αυτό έγινε το σχόλιο, ναι. Έτσι όχι. Η αλήθεια είναι, κύριε Ταοξή, ότι
Διαπιστώνουμε από τα πρώτα στοιχεία, φαντάζομαι ότι αν επεκταθούν οι έρευνές σας και οι μαρτυρίες εκεί στην περιοχή, το τι θα καταγράψετε, το τι θα βρείτε, θα έχετε να εισφέρετε ακόμη περισσότερα στοιχεία. Ήδη όμως τα πρώτα στοιχεία που μας μεταφέρετε είναι πολύ εντυπωσιακά. Ούτε και εμείς περιμέναμε ότι θα βρούμε. Το στοιχείο που μας μεταφέρατε με το καλώδιο, το οποίο έχει κοπεί από σημείο του αυτοκινήτου και έχει δημιουργηθεί ένα αυτοσχέδιο φυτίλι που φτάνει μέχρι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, μέχρι την εταζέρα πίσω που ακουμπάει πίσω στο τζάμι, και το οποίο δεν έπιασε φωτιά, διότι από ό,τι φαίνεται για κάποιο λόγο δεν επεκτάθηκε μέσα η φωτιά, ίσως γιατί ήταν κλειστά τα τζάμια, δεν έμπαινε μέσα οξυγόνο, ήταν όλα κλειστά και έσβησε η φωτιά. Δεν επεκτάθηκε πλήρως να καεί η κοπέλα πλήρως, μόνο τα χέρια της και το πρόσωπό της. Το στοιχείο αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γεννά πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Τάουξη. Ακριβώς όπως το λέτε. Νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες ημέρες. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Ζώη και τον κύριο Δέδε. Να ευχαριστήσω θερμά και σίγουρα θα έχουμε και συνέχεια. Σήμερα καταβάλαμε φιλότιμες προσπάθειες. Έχουμε παγώσει όλοι και το συνεργείο σας και εμείς. Το ξέρω. Την επιτόπια έρευνα που κάναμε στην Μυρτιά, στην παραλία εκεί της λίμνης. Πραγματικά με πολύ μεγάλο ηλιαγωνία, επιμέλεια, προσπάθεια, κόπο, κούραση και μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά ελπίζω αισιοδοξώ ότι η προσπάθειά μας, η αγωνία μας θα στεφθεί από επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βρούμε αυτά που πρέπει να βρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάουξη. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ σημαντικό και να στοιχείο. Τονίσω, 19 και 40 σταμάτησε το ρολόι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ηλεκτρικό. Σταμάτησε. Μόλις κοπεί η τροφοδοσία του αυτοκινήτου, σβήσει η μηχανή, το ρεύμα. Μόλις κοπεί το ρεύμα, σταματάει το ρολόι. Για να κοπεί το ρεύμα, κόπηκε από τη φωτιά. Από τι να κόπηκε? Μπορεί να τελείωσε η μπαταρία. Τελείωσε η μπαταρία του αυτοκινήτου. Μικρόφωνο. Αν ήταν ανοιχτό, δεν έχετε μικρόφωνο. Τελείωσε η μπαταρία. Όταν τελειώσει η μπαταρία, σταματάει να λειτουργεί και το ηλεκτρικό όργανο. Και επίσης, πίσω από τις πλάτες των καθισμάτων, των πίσω, είναι το ρεζερβουάρ. Το φυτίλι ήταν μόνο και μόνο για να εξαπλωθεί η φωτιά και να γίνει η έκρηξη του ρεζερβουάρ. Γι' αυτό είχε και μπει εκεί. Εγώ πάντως σαν γυναίκα δεν το γνώριζα αυτό. Δηλαδή δεν θα έμπαινα σε διαδικασία. Το αντρικό μυαλό έχει άλλη σκέψη γύρω από το αυτοκίνητο. Γι' αυτό του δώσα δύο φορές το λόγο. Ξέρω ότι ξέρει και από τζιπ. Είναι εξαιρετικός και πρώην στρατιωτικός και ξέρει. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προφανώς η μπαταρία πέφτει, αυτό το ξέρουμε και εμείς οι γυναίκες, Αλεξάνδρα μου. Η μπαταρία ενός αυτοκινήτου πέφτει όταν το αφήσεις ανοιχτό για πάρα πολλή ώρα χωρίς να το κινείς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Γνωρίζετε μήπως πόσες ώρες μετά θα μπορούσε να πέσει η μπαταρία? Αρχήν είπαν ότι έβαλε 30 ευρώ βενζίνη. Δεν ξέρουμε τι υπόλοιπο καυσίμου είχε μέσα. Η ρεζέρβα που έχει, υποτίθεται έτσι, σε όλα τα συμβατικά αμάξια είναι περίπου για 30-35 χιλιόμετρα. Δηλαδή στο Ρελαντί εννοώ, γιατί έτσι βρέθηκε. Ούτως ή άλλως έκανε διαδρομή, έτσι. Πήγε από το Αγρίνιο, πήγε στην κατοχή, στο Μεσολόγιο. Είναι μικρού και βυθμού και δεν καίει πολύ. Από την κατοχή μετά ξανάφυγε και πήγε στην παραλία Φωτμού, που είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μακριά, 40 λεπτά. Το Αγρίνιο, Όχι, παραπάνω είναι. Είναι μία ώρα και 20 λεπτά από την κατοχή. Είναι από το χωριό, δηλαδή. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, χωρίς φανάρια. Το αυτοκίνητο φεύγει, είναι μικρού κυβισμού. Δεν έχει μεγάλη κατανάλωση. Πάντως είναι μεγάλη διαφορά της ώρας, το 8 παρά 20. Εξαρτάται από το τι ώρα σταμάτησε να λειτουργεί, όπως μας λέει η μπαταρία. Άρα κόπηκε και η ηλεκτροδότηση, άρα σταμάτησε και το ρολόι. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί μπορεί η κοπέλα να φύγει από τη ζωή νωρίτερα, αλλά να λειτουργούσαν όλα αυτά μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι. Και να έσβησε η μηχανή όταν έμεινε από κάψιμα. Το ρολόι, όσο είναι ανοιχτό ο διακόπτης, δουλεύει. Λειτουργεί όσο είναι. Απλώς έχει μείνει ανοιχτό το κλειδί ενδεχομένως στη μίζα. Επίσης, τα ηλεκτρονικά ρολόγια είναι δύο τύπων. Ναι. Το ένα γράφει την ώρα 12 ώρη, δηλαδή είτε είναι πρωινή 8
8, είτε είναι απογευματινή, θα στο βγάλει 8. Είναι άλλα που είναι σε 24-ωρη κλίμακα και την πρωινή στη βγάζει, ξέρω εγώ, 8, ενώ μάλιστα, την απογευματινή στη γράφει 20.00. Μάλιστα.